Εξοπότερα, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, νομίζω ότι η αγάπη των συμπατριωτών εδώ και η αγάπη δική σας και ο μακροχρόνιος δεσμός που μας συνδέει μου επιτρέπει να παρακάμψω το πρωτόκολλο του Προεδρικού Μεγάλου για να σας πω, αγαπητέ μου, αγαπημένο μου Προκόπη. Έχω δύο λόγους σήμερα να είμαι περήφανος. Ο ένας λόγος είναι γιατί τιμάται την ιδιαίτερη πατρίδα μου με την αγάπη την οποία το αγκαλιάζεται από πολλά χρόνια. Και αυτή η τιμή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μια ακραία γωνιά της πατρίδας του να έρχεται και να τιμά αυτούς οι οποίοι μάχονται πάνω σε ένα βράχο. Ο δεύτερος λόγος της υπερηφάνειάς μου είναι γιατί αυτός που ονειρεύεται κάθε δάσκαλος να χαιρετήσει κάποτε τους μαθητές του στο ανώτατο αξίωμα της πολιτείας. Αυτό μου το χάρισες εσύ. Και είναι μεγάλη τιμή για μένα, μεγάλη ευτυχία, γιατί το αξίωμα αυτό έχει πάει σε ένα πρόσωπο το οποίο γνώρισα σε όλη σχεδόν την πανεπιστημιακή του πορεία. Μια πορεία έρευνας, μια πορεία αναζήτησης, μια πορεία αγωνίας, μια πορεία πνεύματος και ικανότητας νου με την οποία σφράγισες και τη δική μου καριέρα. Δεν μιλάω σαν δάσκαλος προς μαθητή με την έννοια ότι εγώ δίδαξα και εσύ έμαθες. Μιλάω με τον δεσμό εκείνο του δασκάλου που πρώτα μαθαίνει ο δάσκαλος και μετά μαθητής. Και αυτό ήταν μια αρχή που επιδιώκα πάντα. Και αυτό το ξέρεις, πιστεύω. Γιατί αυτή είναι η αξία του δασκάλου και εύχομαι κάποτε ολόκληρη η εκπαίδευση του ανθρώπου να φτάσει σε αυτό το σημείο. Να μην είναι ο δάσκαλος η εξουσία ή ο εκπρόσωπος εξουσίας, αλλά είναι αυτός που θα μαθαίνει από την αναζήτηση των μαθητών του. Πιστεύω ότι το αξίωμα το οποίο δικαίως απέκτησες είναι εκείνο το οποίο είναι και για σένα το μέγιστο μάθημα και η μεγίστη άσκηση της ειδικότητάς σου, των αρχών του δικαίου της νομιμότητας. Και αυτό το έδειξες από την πρώτη μέρα που ανέλαβες τα καθήκοντά σου. Η υπέροχη ομιλία σήμερα της Ελένης Χάρου μας είπε για το πώς ήταν η προστασία μέσα σε εισαγωγικά της αγγλικής κατοχής εδώ. Αυτά όπως είπε ο Δήμαρχος αλλάζουν μορφή απλώς. Σήμερα περνάμε μια κρίση η οποία είναι η ίδια περίπου κατοχή με άλλη μορφή. Το αξίωμα με το οποίο επιφορτίστηκες και το οποίο έχεις πλήρη συνείδηση αξιώνει να ασκήσεις τη μέγιστη εξουσία την οποία έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο αρχηγός ενός κράτους. Και αυτή η εξουσία δεν είναι οι αρμοδιότητες οργάνων, μόνο τα όργανα έχουν αρμοδιότητες και μόνο τα όργανα είναι εκείνα τα οποία δεν έχουν εξουσία. Η εξουσία είναι να αποκατασταθεί η συνταγματική, η ευρωπαϊκή και η διεθνής νομιμότητα στη χώρα μας για να αποκτηθεί ξανά και η εθνική μας κυριαρχία και τα δικαιώματα του ανθρώπου που έχουν πάνω σε ταλαιπωρηθεί εδώ πέρα. Ξέρω την ευαισθησία σας αυτό
και πιστεύω ακράδαντα ότι το επόμενο της θυσίας της θητείας σας και μακάρι και να επαναληφθεί θα είναι μια καρποφόρα πορεία προς την αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευγνωμονώ και σε ευγνωμονώ αφάνταστα που ήρθες στην ιδιαίτερη πατρίδα που τόσο αγαπώ.